όλες τις προηγούμενες μέρες σας είχα δώσει πάλι το τελευταίο διάστημα, στο οποίο σας είχα πει ότι τα νούμερά μας είναι ίδια. Άρα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, εδώ και από τις 15 Σεπτέμβρη που άρχισε μια άνοδος πραγματικά των κρουσμάτων, δεν έχουμε κάποια αύξηση μεγαλύτερη, ώστε να λέμε τα πράγματα σοβαρά. Σοβαρά ήταν πριν ένα μισό μήνα, σοβαρά και τώρα. Και ούτε έχουμε φτάσει σε μεγάλα μεγέθη. Δηλαδή το ότι υπάρχει αύξηση δεν σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε μεγέθη τα οποία είναι ακραία. Για παράδειγμα, αν θυμάστε όλο το προηγούμενο διάστημα και το είχα πει ότι είχαμε φτάσει ελάχιστο αριθμό του 30 και είχαμε φτάσει και μέχρι 50. Και σήμερα έχουμε 35 νοσηλείες. Άρα εκ των πραγμάτων, γιατί ο δείκτης είναι αυτός. Ο δείκτης, οι μεγάλοι δείκτες, θα τα πούμε ένα-ένα. Σήμερα έχουμε για την ακρίβεια στον Ναύπλιο και στο Άργος 1 και 4, 5. Στην Τρίπολη 2 νοσηλευόμενους. 6 στην Κόρυφο, δυστυχώς 1 διασωληνωμένος. 5 στη Σπάρτη και 17 στην Καλαμάτα. Έχει αξία το 17 στην Καλαμάτα, θα επιστρέψουμε σε αυτό. Λοιπόν, δεν είναι μόνο πληθυσμιακό. Θνησιμότητα έχουμε στην. Κοιτάξτε, θνησιμότητα αυτή τη στιγμή δεν έχω στοιχεία θνησιμότητας, αλλά από ό,τι γνωρίζω, το τελευταίο διάστημα ήταν πολύ μικρή θνησιμότητα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Δηλαδή, από τους 35 νοσηλευόμενους ενδεικτικά, σήμερα δεν έχουμε τίποτα. Αν το προηγούμενο διάστημα είχαμε στα 100 άτομα, ίσως έτσι, ένα θάνατο, το οποίο δεν το γνωρίζω γιατί ξέρετε, δεν επισέρχονται προσωπικά στοιχεία. Και καλό είναι, ξέρετε, οι τηλεθεατές μας να καταλαβαίνουν μερικά πράγματα. Έχει αλλάξει ο COVID. Δεν είναι ο COVID που κάποτε τρέχαμε, βλέπαμε τα στοιχεία, πώς είναι οι νοσούντες. Πλέον οι δείκτες είναι άλλοι. Επειδή πλέον έχουμε ισχυρά εργαλεία, δηλαδή έχουμε αντιϊκά φάρμακα, καλή ώρα έρχεται ξανά το εμβόλιο, έχουμε πλέον μια φαρέτρα και γι' αυτό δεν έχουμε πλέον έκτακτα μέτρα για τον COVID. Ας αρχίσουμε από αυτό. Άρα λοιπόν αυτό που συνεκτιμάμε και σαν Υπουργείο και σαν Περιφέρεια πλέον είναι άλλοι δείκτες. Ένας δείκτης είναι οι νοσηλείες, η νοσηρότητα, δηλαδή θα μείνουν ή δεν θα μείνουν, και η θνησιμότητα. Ο άλλος δείκτης είναι τα λύματα των πόλεων, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Και ένας δείκτης, υπάρχει το δείκτη το περίπου Sentinel, το οποίο ουσιαστικά παίρνει όλα αυτά τα στοιχεία και μας δείχνει μετά και κάποιους κώδικους, είναι ευρωπαϊκό δίκτυο. Άρα έχουμε φύγει από την ιστορία πόσοι έχουμε αρρωστήσει, πόσοι έχουμε κάνει, γιατί οι περισσότεροι το περνάμε ή με ήπια συμπτώματα ή ασυμπτωματικά, γιατί έχουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε, ένας λόγος των υψηλών θερμοκρασιών, βλέπε Καλαμάτα, που έχει πιο αυξημένες θερμοκρασίες από τους άλλους, και το πληθυσμιακό είναι που έχει ένα μεγαλύτερο αριθμό. Γιατί συγκεκριμένες αυτή τη στιγμή συνθήκες αυξημένης υγρασίας μαζί με αυξημένη θερμοκρασία ευνοούν. Παρά τα αυτά, όπως βλέπετε, και από τα λύματα που έχουμε εμείς δύο πόλεων και από τον αριθμό που σας λέω σήμερα, η κατάσταση από 15 Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα είναι σταθερή. Φτάσαμε Νοέμβρη, δηλαδή σχεδόν ανταλαπατώ με αυτά βδομάδες. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα δεν μπορούμε να δούμε μια άλλη διαφορετικότητα του ιού, και αυτό έχει να κάνει αν έχουμε μια καινούργια μετάλλαξη, πόση ανοσία υπάρχει στον πληθυσμό, πόσοι έχουν ασθενείς. Τον κόσμο όμως, ξέρετε, δεν τον αφορούν νομίζω τα νούμερα, ούτε τον αφορούν τι θα κάνει. Τον αφορά αν, ας πούμε, τι πρέπει, από τι κινδυνεύει, τι μέτρα προστασίας πρέπει να πάρει. Άρα θεωρώ ότι οι αριθμοί δεν είναι αυτοί που αυτή τη στιγμή μας δίνουν μια άλλη εικόνα. Πέρσι είχαμε πολύ χειρότερη και σας λέω ότι είναι σταθερή η εικόνα. Την εξέλιξη του χειμώνα δεν μπορώ να τη ρισκάρω. Εξάλλου θα έρθει και η γρίπη και γι' αυτό ένα καμπανάκι. Άρχισε βέβαια το εμβόλιο της γρίπης. Θα θεωρώ λιγάκι παράδοξα χωρίς συνταγογράφηση. Πρέπει αυτό όλο να γίνει σωστά και ωραία και δομημένα. Θεωρώ τις επόμενες μέρες το Υπουργείο να το λύσει και όλοι όσοι πρέπει να πάνε να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης, μην την υποτιμάνε τη γρίπη. Και φυσικά κάποια στιγμή με το καλό έρχεται το εμβόλιο του COVID και έχουμε πει ότι οι ηλικίες είναι άνω των 60, πολλές σε καράτη, άλλες είναι των 65, κυρίως νοσήματα, ηλικιωμένοι. Έχουν έρθει σε εμβολιασμοί. Κοιτάξτε, εδώ δειλά-δειλά ναι, αλλά ουσιαστικά το πρόγραμμα θα βγει, όπως βγαίνει πάντοτε, από τις πρωτοβάθμιες δομές, το κέντρο υγείας της Τρίπολης, έτσι, στο οποίο είναι εκλεκτός συνάδελφος ο κ. Κούβελας, και το νοσοκομείο κατά τη στοιχεία που θα είναι αυτό. Και θα υπάρχει ένα rotation, θεωρώ ότι θα το κάνουν όπως πάντοτε πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι να πάνε να εμβολιαστούν οι ομάδες που πρέπει. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιος θέλει να εμβολιαστεί, δεν μπορεί να εμβολιαστεί. Και σίγουρα θα του προσφέρει μια αυξημένη προστασία. Και το σημαντικό, ξέρετε ποιο είναι, το οποίο ο κόσμος δεν το υποτιμάει. Σου λέει δεν κατάλαβα τι με ενδιαφέρει εμένα. Δεν πάει έτσι. Είναι ότι όταν κατεβάζουμε, έχει αποδειχθεί ότι με το εμβόλιο κατεβάζουμε πολύ σημαντικά το επίπεδο των νοσηλεών. Αυτό σημαίνει λιγότερο κόστος και στο νοσοκομιακό μας σύστημα, σε αυτούς που εργάζονται σε αυτό, σε ανθρώπους που είναι δίπλα μας. Δηλαδή, μην έχουμε πάντοτε, έλα εγώ είμαι μικρός, δεν κινδυνεύω και εντάξει όλο αυτό. Αν υπάρχουν λοιπόν κάποια πραγματικά κάποιες ενδείξεις, καλό θα να το κάνω. Στους άλλους ανθρώπους είναι βασικά η επιλογή τους. Οι δομές υγείας της περιφέρειας Πελοποννήσου
είναι με επάρκεια εμβολίων, είτε COVID, είτε με γρήπης, και αν είναι και το ανθρώπινο δυναμικό τέτοιο το οποίο μπορεί να εξυπηρετεί. Ναι. Γιατί μου τα βάλατε όλα μαζί και ενώ είναι πολύ σημαντικές ερωτήσεις, έχουν διαφορετικές απαντήσεις. Η επάρκεια, ναι, υπάρχει, γιατί όπως είπε η Υπουργός, η κυρία Καπιδάκη, είπε ότι έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο και είπε ότι οι δόσεις, αν δούμε ότι θα αυξηθούν ή θα κάνουν κάτι, ενώ στη γρήπη θα αυξηθούν από το ίδιο Υπουργείο και έχει αυτή τη δυνατότητα. Κατά τη στοιχεία, υπάρχει και το ίδιο στον κορονοϊό. Εδώ θα μου επιτρέψετε όμως ότι ουσιαστικά γνωρίζω ότι οι εταιρείες στον κορονοϊό έχουν ήδη σχεδιάσει το πώς θα δώσουν ευρωπαϊκή κοινότητα και μετά η ευρωπαϊκή κοινότητα μοιράζεται. Οπότε θεωρώ ότι ο αριθμός θα είναι σταθερός, θα είναι αυτός που έχει προβλέψει το Υπουργείο. Επαρκούν για τις ομάδες ψηλού κινδύνου, όχι όμως αν κάποιος ξεφύγει από τις ομάδες κινδύνου. Αλλά η πρόβλεψη σε όλα τα κράτη είναι ίδια, έτσι, για να λέμε σωστά τα πράγματα. Στη γρήπη υπάρχει, σας λέω αυτό, και κυρίως ξέρετε ότι στη γρήπη βγήκαν δύο εμβόλια, ένα το οποίο είναι, ας πούμε, πιο αυξημένης ανταπόκρισης, το οποίο ουσιαστικά έχει ένα στέλεχος παραπάνω από τα συνήθη, το οποίο ενδείκνυται διότι έχει καλύτερη ανοσοαπόκριση και έχει μάλιστα πιο, ας πούμε, καλή αμυντική λειτουργία σε κάποιον και γι' αυτό συστήνεται και σε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες. Σε αυτό το εμβόλιο, το οποίο τίθεται ένα θέμα και της ιατρικής κοινότητας ποιον θα διαλέξει να το κάνει, είναι μειωμένο σχετικά ο αριθμός σε σχέση με το άλλο εμβόλιο, το οποίο υπάρχει για όλους, το οποίο όμως σε κάθε περίπτωση καλύπτει το 90%. Τώρα, το άλλο είπατε, αν είναι προετοιμασμένες οι δομές υγείας. Κοιτάξτε, οι δομές υγείας, με το προσωπικό θα σας πω απλά κάτι. Ήδη γνωρίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τις κινητές μονάδες υγείας. Οι κινητές μονάδες υγείας, οι κόμοι, οι οποίες έχουν προσφέρει πάρα πολύ μεγάλο έργο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, τέλος Νοεμβρίου σταματάει η σύμβασή τους. Και μάλιστα αυτό το έχετε δει και σε περιοδικά, εφημερίδες, στα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Για μένα, οι κινητές μονάδες υγείας επιτελέσαν ένα πολύ σημαντικό έργο κατά τη διάρκεια του COVID, αλλά μπορεί να μην εξελιχθούν. Δηλαδή, όταν έχουμε μια καλή πρακτική, πείτε ότι εσείς και εγώ σήμερα πήγαμε να ανταποκριθούμε σε μια φυσική καταστροφή. Αν ασχοληθούμε με αυτό 2 και 3 χρόνια, εγώ θεωρώ ότι το κράτος μας πρέπει να μας αξιοποιήσει, να μας αυξήσει. Αν, ας πούμε, πήγαμε σε μια φωτιά, γιατί όχι να δούμε και μια πλημμύρα, να μην δούμε και ένα άλλο περιστατικό, όταν μας έχει τόσο καιρό με καλό έμπειρο επιστημονικό προσωπικό. Άρα, η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι οι κόμοι θα έπρεπε να διατηρηθούν, θα έπρεπε να μετεξελίξουν. Δεν είναι το θέμα να μας κάνουν ένα τεστ για τον COVID, να μας κάνουν και για την γρήπη, να μας κάνουν και για άλλες νόσους, να κάνουν πολιτικά προγράμματα, ενημέρωση στο κοινό, να υπάρχει ένα δίκτυο τηλεπληροφορικής με τον κόσμο, συνεργασία με τα κέντρα υγείας που λέτε, δηλαδή αυτή είναι η πληροφόρηση, δημόσια υγεία είναι αυτό το πράγμα. Άρα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο η διατήρηση των κόμοι και γιατί όχι, οι κόμοι δεν θα ήταν άσχημο αν κάποιος το επεξεργαζόταν, σε έρχονταν και στις διεθνείς υγείας τις δικές μας, που είναι σαφέστατα υποστελεχωμένες και θέλουμε να κάνουμε πρόληψη, δεν είναι ότι δεν θέλουμε. Άρα αν είχαμε ένα τόσο σημαντικό εργαλείο που νομίζω ότι είναι μια υπεύθυνη στάση. Άρα λοιπόν να λείψουν λίγο οι κόμοι που είναι ένα δομικό συστατικό και θεωρήσουμε ότι στα κέντρα υγείας πάρα πολύ καλοί γενικοί γιατροί είναι όμως ένας ή δύο, δηλαδή τι να πρωτοκάνουν οι άνθρωποι. Έχουν γίνει και προσωπικοί γιατροί. Και εκτός από αυτό κάνουμε προσωπικούς γιατρούς και τους αγροτικούς. Και τελικά ποιος θα κάνει πρωτοβάθμια περίθαλψη. Άρα, ναι, μεν έχουμε το προσωπικό να ανταπεξέλθει, φοβάμαι όμως φορές όταν θα πάνε να ανταπεξέλθει στον εμβολιασμό και έχει μια επιτυχία, δεν θα ανταπεξέλθει και σε άλλα πράγματα. Άρα, σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ενδυνάμωση των κέντρων υγείας και του προσωπικού τους. Και για μένα χρειάζονται και στοχευμένες δράσεις δημόσιας υγείας, συνεργασία και να διατηρηθούν οι κόμοι και να είμαστε και εμείς κριτικοί, γενικές διευθύνσεις. Γιατί να κάνουμε ένα ρόλο, ξέρετε, επιτελικό, εποπτικό, καλή ώρα εγώ να δίνω κάποιες συμβουλές. Το θέμα ήταν να είμαστε μια ενιαία συνεργατική μορφή με κανόνες και να προσφέρουμε στην κοινωνία. Δεν είναι ο καθένας να κάνει, ξέρετε, το δικό του. Νομίζω ένα τέτοιο σχεδιασμός με υπευθυνότητα θα μπορεί να έχει πραγματικά επικοδομητική πορεία.